καλή αυτόνομη οντότητα. Χριστίνα. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ για την τιμητική πρόσκληση, τον κύριο Θανασόπουλο και τον κύριο Νικογιαννόπουλο. Η αλήθεια είναι προς το 2016, τόσο η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία όσο και η Αμερικανική μας παρουσίασαν μια καινούργια ομάδα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια επί του ενδιαμέσου κλάσματος εξώθησης, ορίζοντάς το στο κλάσμα εξώθησης γνωστό μεταξύ 40 με 49, που φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν κάποια κλινικά ή παρακλινικά κριτήρια, όπως αυξημένα επίπεδα του ρητικού πεπτιδίου ή έστω δομικές αλλαγές καρδιακής ανεπάρκειας ή εικόνα διαστολικής λειτουργίας. Με βασικό κριτήριο λοιπόν τα συμπτώματα, ορίζεται πια μια άλλη διάμεση θέση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Το ερώτημα είναι, αποτελεί όντως μια οντότητα αυτοδύναμη ή είναι ένα άθροισμα συνοσυρωτήτων? Φαίνεται ότι τα νεότερα δεδομένα ότι αυτή η κατηγορία ασθενών με ενδιάμεσο κλάσμα εξώθησης αντιπροσωπεύει περίπου τον 1/5 των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, οι οποίοι μπορεί να είναι ένας ενδιάμεσο κλινικός φαινότυπος όσο αφορά δεδομένα ηλικίας, φύλου και μια ενδιάμεση επίσης συνάρθρηση συνοσυρωτήτων. Φαίνεται να υπάρχει μια στενή σχέση με την καρδιακή ανεπάρκεια μειωμένου κλάσματος εξώθησης, καθότι το κύριο χαρακτηριστικό που μοιράζονται στις δύο καταστάσεις είναι η ισχυμική αιτιολογία. Και βέβαια όμως υπάρχει μια ενδιάμεση όμως μεταξύ διατηρημένου, όπως υπόθηκε στους άλλους ομιλητές, ή μειωμένου κλάσματος εξώθησης όσο αφορά την πρόγνωση, ακόμα και τη θεραπευτική προσέγγιση. Η καρδιακή ανεπάρκεια ενδιαμέσου κλάσματος εξώθησης φαίνεται να είναι μια ενδιάμεση θέση για αυξημένης ηλικίας άτομα, γυναικείου φύλου που φαίνεται επικρατεί, συνοσυρωτήτων, κυρίως υπέρτες, κολπικής μαρμαργής ή πνευμονικής νόσου, ίσως και πιο συχνά από ό,τι είναι στιμιωμένου κλάσματος εξώθησης και να εμφανίζεται να έχει μια στενότερη συσχέτιση με τη διατηρημένου κλάσματος εξώθησης, με την εξαίρεση βέβαια του ζαχαρού διαβήτη, η οποία φαίνεται να είναι πιο συχνά να επιπολάζει σε ασθενείς με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Αν δούμε τη ιδεολογία μεταξύ των τριών αυτών κατηγοριών καρδιακής ανεπάρκειας, κλάσματος εξώθησης μάλλον, μειωμένου, διατηρημένου και ενδιαμέσου, φαίνεται ότι η διατηρημένου κλάσματος εξώθησης να εμφανίζει την ισχυμική νόσο, όπως φαίνεται και στο μειωμένο κλάσμα εξώθησης σε σημαντικό ποσοστό, ενώ η βαλβιδική νόσο φαίνεται επιπολάζει συχνότερα στην διατηρημένου κλάσματος εξώθησης, υπέρταση διατηρημένου κλάσμα εξώθησης και κατά δεύτερο λόγο στην ενδιαμέσου, ενώ η διατητική μυοκαρδιοπάθεια τη βλέπουμε πιο συχνά σε μειωμένο κλάσμα εξώθησης και ενδιάμεσο κλάσμα εξώθησης. Αυτό λοιπόν μας βάζει και ένα ερώτημα. Μήπως αποτελεί μια ζώνη μετάπτωσης, μια μεταβατική ζώνη μεταξύ διατηρημένου και κλασικά μειωμένου κλάσματος εξώθησης? Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε τις κατηγοριοποιήσεις σε άτομα που είχαν αρχικά διατηρημένο κλάσμα εξώθησης και βλέπουμε ότι η πλειοψηφία αυτών, ένα 60% στην προοπτική προπαρακολούθηση, παρέμεινε διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, ενώ μικρότερο ποσοστό μετέπεσε σε μειωμένο και ενδιαμέσου. Αυτοί που είχαν εξ αρχής ενδιαμέσου κλάσματος εξώθησης, δηλαδή 40-49, βλέπουμε ένα ποσοστό περίπου 1/4 αυτών πήγε σε διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Η πλειοψηφία έμεινε στο ενδιάμεσο κλάσμα εξώθησης και ένα ποσοστό, περίπου 1/3 αυτών, έπεσε σε μειωμένο κλάσμα εξώθησης. Όσο αφορά το μειωμένο κλάσμα εξώθησης, η πλειονότητα παραμένει εκεί και ένα μικρότερο ποσοστό μοιράζεται μεταξύ διατηρημένου και διαμέσου κλάσματος εξώθησης. Άρα υπάρχουν ασθενείς που φαίνεται να μεταπίπτουν μεταξύ των τριών κατηγοριών. Και ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορεί να έχουν κάποια αξία στη μετάβαση στη καλύτερο κλάσμα εξώθησης, δηλαδή από το ενδιαμέσου στο διατηρημένο? Εκεί φαίνεται ότι συναντάμε αν υπάρχει υπέρταση, αν υπάρχει το οικογενειακό εισόδημα και η οικογενειακή υποστήριξη που παίζει ένα σημαντικό ρόλο, η παρουσία τροποποιημένων παραγόντων όπως είναι η ανεμία, η κολπική μαρμαργή, ένα πνευμονική νόσος, προφανώς ότι αποτελούν τροποποιήσιμους παράγοντες που μπορούν η θεραπεία αυτών να βελτιώσει και το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας. Και βέβαια από 4 μελέτες φαίνεται ότι η ισχυμική αιτιολογία είναι κάτι το οποίο το μοιράζεται τόσο το χαμηλό κλάσμα εξώθησης όσο και το ενδιάμεσο κλάσμα εξώθησης, ενώ η υπέρταση τη συναντάμε σε ενδιάμεσο και κυρίως όμως στο διατηρημένο κλάσμα εξώθησης που φαίνεται να αποτελεί και το πιο σημαντικό παράγοντα πρόκλησης. Η συνταπεικόνιση, όπως υπόθηκε πριν και από την κυρία Γεωροπούλου, είναι σημαντική ότι δεν είναι μόνο το κλάσμα εξώθησης το οποίο καθορίζει, αλλά σίγουρα είναι και η συστολική παραμόρφωση κατά το επιμήκυο άξονα, το οποίο μπορεί να καθορίσει έτσι και την πορεία των ασθενών, ενώ σίγουρα το κυκλοτερή παραμόρφωση που
όπως ανέφερε και η κυρία Βιοροπούλου, είναι αυτή που μπορεί να διαφοροποιήσει και τη μετάπτωση στο χαμηλότερο κλάσμα εξώθησης. Αλλά στο ερώτημα αυτό, τι θα μπορούσε να αποτελεί μια μετάπτωση, σίγουρα οι ασθενείς που από διάμεσο κλάσμα εξώθησης μεταπίπτουν στο διατηρημένο, μπορούν να αποτελούν ασθενείς οι οποίοι ανακουφίζονται ή αναρρώνουν από ενέφρα μυοκαρδίου, που έχει γίνει μια σωστή επανεμάτωση και έχουν αποκριθεί σε αυτό, ασθενείς από μετά από μυοκαρδίτιδα ή από μια ταχυμυοκαρδιοπάθεια. Ενώ αυτοί που θα πέσουν σε χαμηλό κλάσμα εξώθησης μπορούν να αποτελούν την πρόοδο της καρδικής ανεπάρκειας ή διθετικές νόσους, αμυλοειδική νόσου, καρδιακή αμυλοίδωση που τελευταία αναγνωρίζεται και θεραπεύεται σε κάποιο βαθμό, ειδικά τα ανασταρχικά στάδια. Αλλά αν όμως προχωρήσει η νόσος, έχουμε την πρόοδό της σε επηρεασμένη πια συστολική απόδοση αριστερής κοιλίας. Σίγουρα οι ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν καλή πρόγνωση είναι αυτοί που παραμένουν σε χαμηλό κλάσμα εξώθησης ή όπως φαίνεται εδώ, αυτοί που ήταν ενδιαμέσου κλάσματος εξώθησης, αυτοί που μεταπίπτουν σε χαμηλό κλάσμα εξώθησης ή αυτοί που έρχονται από καλό κλάσμα εξώθησης και πέφτουν σε ενδιάμεσο, αυτοί έχουν κακή πρόγνωση και σχεδόν παρόμοια με αυτοί που μπορεί να έχουν οι ασθενείς που παραμείνανε σε χαμηλό κλάσμα εξώθησης εξ αρχής. Η ηλικία φαίνεται να μπορεί να παίζει κάποιο προγνωστικό ρόλο στο φαινότυπο, γιατί φαίνεται ότι σε ηλικίες άνω των 80 ετών η πρόγνωση τόσο στο διατηρημένο όσο και στο χαμηλό κλάσμα εξώθησης να μην αλλάζει ιδιαίτερα, είτε είναι αυτή διατηρημένη, είτε είναι διατηρημένο, είτε διαμέσου, είτε χαμηλής συστολικής απόδοσης. Όταν οι ασθενείς είναι νεότεροι, τότε μπορούμε να δούμε κάποιες διαφορές, γιατί φαίνεται ότι οι διατηρημένου κλάσματος εξώθησης με την διαμέσου έχουν μικρότερο κίνδυνο όταν ηλικίες κάτω των 65, όπως και ηλικίες μεταξύ 65 με 80, ενώ κυρίως οι παράγοντες οι οποίοι προδικάζουν την κακή πορεία είναι κυρίως οι συνοσηρότητες, οι οποίες υπάρχουν σε ασθενείς με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης ή ενδιάμεσο, ιδίως αν αυτοί είναι σε ηλικίες κάτω των 65 ετών. Όπως είπε και ο κ. Παπαδόπουλος, σίγουρα το βασικό στοιχείο είναι μια πια προσέγγιση του ασθενούς, η οποία να είναι εξατομικευμένη όσο αφορά την απεικόνηση αλλά και τη χρήση βιοδεικτών. Γιατί έτσι μπορούμε να καταλάβουμε κατά πόσο ο ασθενής μας βρίσκεται σε μια καρδιακή ανεπάρκεια κλινικού χαρακτήρα. Την απεικόνηση με τις β' γραμμές, όπως είπε ο κ. Δημόπουλος, του πνεύμονα, τη διαστολική δυσλειτουργία, την παρουσία συνοσηρωτήτων όπως ανεπάρκεια μητροειδούς, αλλά και βέβαια η απάντηση στην ενότροπη εφεδρεία, αυτό που ανέφερε και ο κ. Οικονομίδης, που είναι πολύ σημαντικό που θα δείξει την πρόοδο του ασθενού στην ανταπόκριση θεραπεία και τη μετάπτωσή του σε μια καλύτερη κατηγορία, δηλαδή από το χαμηλό κλάσμα εξώθησης στο ενδιάμεσο ή από το ενδιάμεσο στο διατηρημένο που προδικάζει καλύτερη πρόγνωση. Άρα είναι πολύ σημαντική η αναγνώριση των θεραπευτικών φαινοτύπων της χρόνιας καρδικής ανεπάρκειας, γιατί εδώ συναντάμε ασθενείς ανεξαρτήτως κλάσματος εξώθησης, είτε είναι ενδιαμέσου, είτε είναι διατηρημένου, είτε είναι μειωμένου κλάσματος εξώθησης, γιατί η σωστή αναγνώριση θα κατευθύνει και τη σωστότερη θεραπεία και θα προδικάσει βέβαια και την καλύτερη πρόγνωση αυτών των ασθενών. Στην διαφάνεια αυτή είναι η εικόνα που ανέφερε και η κυρία Βιοροπούλου, ότι ναι, μεν στην καρδιακή ανεπάρκεια, είτε είναι διατηρημένη, είτε είναι ενδιαμέσου κλάσματος εξώθησης, βλέπουμε ότι η επίμικη συστολική παραμόρφωση επηρεάζεται, αλλά το κλάσμα εξώθησης, και αυτό έχει αξία για το ενδιάμεσο, συντηρείται επειδή έχουμε μια αντιρροπιστική αύξηση της κυκλικής συστολικής παραμόρφωσης, η οποία όταν αυτή πέσει, εκπέσει και αυτή, τότε έχουμε την πτώση του κλάσματος εξώθησης και τη μετάβαση του ασθενούς σε καρδιακή ανεπάρκεια μειωμένου του κλάσματος εξώθησης. Οπότε, αν μπορούσαμε να είχαμε μια σωστότερη απεικόνηση αυτής της περιοχής και βλέπαμε την πορεία του ασθενούς, θα μπορούσαμε να προδικάσουμε και τον ασθενή αυτό που δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία και πέφτει σε καρδιακή ανεπάρκεια μειωμένου κλάσματος εξώθησης και παρουσιάζει βέβαια και δυσμενότερη κλινική πορεία. Άρα, σε ένα ερώτημα, αν αυτή η κατηγορία του ενδιαμέσου κλάσματος εξώθησης ήταν μια σωστή τοποθέτηση στις κατευθυντήριες οδηγίες ή απλά μας μπερδεύει περισσότερο τα πράγματα, θεωρώ ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες βλέπουν σωστά ότι η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια κατάσταση η οποία έχει πολλές συνοσηρότητες, επηρεάζει πολλά συστήματα και είναι ανεξαρτήτη του κλάσματος εξώθησης αριστερής κοιλίας και μάλλον αυτό θέλει να προδικάσει. Έχουμε την καρδιά στο κέντρο και όλες τις υπόλοιπους κεντρικούς μηχανισμούς που υπόθηκαν. Μηχανισμοί διαχείρισης ενέργειας που επηρεάζουν όλα τα όργανα, αλλά κυρίως τη διαστολική λειτουργία, τη συστολική απόδοση της δεξιάς κοιλίας και βέβαια τη λειτουργικότητα του αριστερού κόλπου, η οποία και αυτή προδικάζει την πορεία, γιατί αυτές είναι αυξημένες πιέσεις που μεταπίπτουν προς τα πίσω και εμφανίζουν πια τη σταθεροποιημένη και μη αντιρροπούμενη πνευμονική υπέρταση. Και αυτό είναι μια κατάσταση ανεξάρτητη του κλάσματος εξώθησης αριστερής κοιλίας, το συναντάμε δηλαδή και στη διατηρημένη και στη ενδιαμέσου και στη μειωμένου κλάσματος εξώθησης.
Τα μοντέλα κινδύνου απεικονίζαν αυτή τη μορφή, γιατί εδώ δύο πραγματικά περιστατικά ίδιας ηλικίας, διατηρημένου κλάσματος εξώθησης ή οριακά ενδιαμέσου και μειωμένου κλάσματος εξώθησης διαφέρουν μόνο στο κλινικό του στάδιο και στην ανάγκη λήψης υψηλών δόσεων διουρητικών και πόσο διαφέρουν στην πρόγνωσή του, στην πιθανότητα επιβίωσης 7ετίας, 7,5% για το άτομο με σχεδόν διατηρημένο, με μειωμένο κλάσματος εξώθησης, πιθανότητα επιβίωσης, 63% πιθανότητα επιβίωσης για το μειωμένο κλάσματος εξώθησης, 7,5% για το κλάσμα εξώθησης που ήταν το οριακά διατηρημένο ή ενδιαμέσου, που βρίσκεται όμως σε μια μεγάλη απορρίθμιση και μεγάλη αύξηση διαστολικών πιέσεων και μεταβίβαση προς τα πίσω στη δεξιά κυκλοφορία. Άρα, ακόμα και η οξία καρδιακή ανεπάρκεια, σε όλες τις καταστάσεις του εύρους καρδιακής ανεπάρκειας, δεν αποτελεί μια νόσο, αποτελεί ένα σύμβαμα, το οποίο θέλουμε, προδικάζει την πορεία και είναι ένα σύμβαμα που θέλουμε να το προλάβουμε, όπως είπε και ο κ. Δημόπουλος πριν, με την απεικόνηση, την πνευμονική απεικόνηση ή και με τη χρήση νεότερων δεικτών και με καλύτερη βέβαια παρακολούθηση του ασθενού και καλύτερη αξιολόγησή του από το εξιτήριο για να μην έχουμε τη νεότερη επανεισαγωγή. Δύο παραδείγματα εδώ πέρα, ασθενών, ο οποίο είναι με ενδιάμεσο κλάσματος εξώθησης. Βλέπετε ένα κλάσμα εξώθησης το οποίο αγγίζει το 50%. Γυναίκα με συνοσιρότητες, αλλά αυτό που την απορρίθμισε, έφερε με οξύπνευμονικό είδημα, ήταν η κολπική μαρμαριγή, η οποία μείωνε ακόμα περισσότερη διαστολική περίοδο σε μια ήδη ανελαστική κοιλία και βέβαια με αυξημένη βέβαια και με ιστορικό βέβαια αρτηριακής υπέρτασης. Διορυντική θεραπεία και διαστολή, β' αποκλειστές και χαμηλές δόσεις δαχτυλίτιδας βοήθησαν στην έξοδο της ασθενούς αυτούς από την κλινική της κατάσταση. Μια άλλη γυναίκα 70 ετών με ανεπάρκεια μητροειδούς, στεφανία νόσο, κολπική μαρμαριγή, επηρεασμένο συστολικό στρέιν, που επίσης εμφάνισε εικόνα απορρίθμισης καρδιακής ανεπάρκειας, με εικόνα πνευμονικού ειδήματος και με εμφανή βέβαια επηρεασμένη τουλάχιστον συστολική παραμόρφωση της αριστερής κοιλίας. Και βέβαια όλα αυτά εκφράζονται στην δεξιά κοιλία, γιατί η δεξιά κοιλία είναι αυτή που καθορίζει την πορεία αυτών των ασθενών, με διατηρημένο είτε με διάμεσο κλάσμα εξώθησης. Είναι αυτή που στην πορεία του χρόνου αυξάνεται, όπως αυτή δυσλειτουργεί, είτε μετρούμενη με το TAPSE καλύτερα, είτε με το οριστικό ντόπλερ του τριλογικού δαχτυλίου, φαίνεται να συσχετίζεται άμεσα με την πρόοδό της, με την αύξηση των πιέσεων εντός αυτής, αλλά και με τη διάταση και κυρίως τη διάταση αριστερής κοιλίας και την αύξηση του διαστολικού της όγκου, που προδικάζει βέβαια και την δυσμενή της πορεία. Τώρα, όσο αφορά τις θεραπευτικές βέβαια αποφάσεις που έχουμε για την διάμεση καρδιακή ανεπάρκεια, εδώ βλέπουμε ότι συναντούν πολύ συχνά την καρδιακή ανεπάρκεια μειωμένου κλάσματος εξώθησης, καθότι οι β' αποκλειστές φαίνεται να έχει την ίδια δράση όπως έχουν στο μειωμένο κλάσμα εξώθησης, όπως τη Charmi Κατεζαρτάνη και τη Topka της Σπυροδολακτώνη, είχαν θέση σε ασθενείς με κλάσμα εξώθησης χαμηλό ή ενδιάμεσο κάτω από 50, αλλά όχι φαίνεται να είχαν κάποιο θεραπευτικό όφελο σε ασθενείς με διατηρημένο κλάσματος εξώθησης. Άρα μπορούμε να πούμε ότι οι ασθενείς με ενδιάμεσο κλάσματος εξώθησης έχουν μια κατηγορία ατόμων οι οποίοι έχουν μια χαμηλή παροχή λόγω πολλαπλών μηχανισμών, υπάρχουν πολλαπλές συνοσιρότητες, αλλά και άλλες καταστάσεις όπως η αρρυθμία, η κολπική μαρμαριγή και σίγουρα μια ανένδοτη αριστερή κοιλία. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να καθορίσει τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που βρίσκονται κάτω από το λειτουργικό στάδιο για να μπορέσει κανείς να δώσει και την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση. Ενώ σε αυτό μπορεί να έχει μεγάλη αξία η νεότερες απεικονιστικές πανεπιστημιακά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, ιδιαίτερα με την όχι μόνο η ογκομέτρηση, αλλά και με η αξιολόγηση των πιέσεων, ο πνευμονικός υπέρηχος, το ιστικό ντόπλερ που μπορεί να μας δώσει περισσότερα σημεία για την κατάσταση, την αιμοδυναμική του ασθενούς, ανεξαρτήτως αυτό και του κλάσματος εξώδης αριστερής κοιλίας. Σίγουρα είναι μια αντότητα από την οποία έχουμε μάθει κάποια πράγματα. Μπορεί να αποτελεί μια μετάβαση σε χειρότερη ή καλύτερη πορεία. Άρα, ο ρόλος μας είναι να μπορούμε να καταλάβουμε την παθοφυσιολογική κατάσταση που βρίσκεται ο ασθενής, ίσως ακόμα και με χρήση υγειονομικής προσέγγισης και με διάκριση ιδιαίτερων ενδοτύπων της καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ ίσως χρειαζόμαστε περισσότερες και πιο εξειδικευμένες προγραφικές τεχνικές, όπως την καλύτερη αξιολόγηση του περιφερικού κυλιοτερού strain και βέβαια μελέτες οι οποίες να περιλαμβάνουν ασθενείς ενδιαμέσου κλάσματος εξώθησης, να είναι εντοπισμένες αυτούς για να μπορούμε να καταλάβουμε την ανταπόκριση στη θεραπεία που μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια εντοπισμένη μελέτη για αυτούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Άρα, Χριστίνα, μπορούμε να πούμε ότι ένας από τους στόχους αυτής της διαφοροποίησης, ας πούμε, αυτής της κατηγορίας, έχει πετύχει. Νομίζω να προχωρήσουν πιο πολύ σε έρευνα. Η διάκριση ήταν και ένα έφεσμα για έρευνα.
Ωραία. Οπότε έχουμε λίγα λεπτά μόνο για ένα βραχή σχολιασμό από τους σχολιαστές. Έναν ομιλητή, μία παρουσίαση κάθε σχολιαστής. Ξεκινάμε τον κύριο